στρες. Εντάξει, έχουμε και αυτά, να ξέρετε, έτσι κι αλλιώς. Λέει η εκπομπή μας, το έχουμε πει. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε και μία βόλτα στην Ελβετία. Ναι, πήγαμε. Μικρή βόλτα, βέβαια. Μικρή. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, ξέρεις πως είναι γυρισμένο και το είχες δώσει εσύ τον τίτλο αυτόν. Όχι, δεν το είχα δει το βίντεο αυτό. Λοιπόν, αυτό το βίντεο γράφει, όταν το πετύχαμε και μπροστά μας, μας άρεσε η θέα. Γράφει λοιπόν ότι ο φωτογράφος, ο οποίος είναι και ο Ριβάτης, έχει βάλει την επαγγελματική του μηχανή, την GoPro, την έχει βάλει σε μία κατσίκα πάνω, σε μία κατσικούλα. Και η κατσικούλα προχωράει μπροστά, μία πολύ καλή. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Και τραβάει. Του οπερατέρ. Τραβάει αυτή μαζί, τραβούσε αυτός, τραβούσε και η κατσικούλα. Και τελικά τα πλάνα από την κατσικούλα ήταν πιο ωραία. Ναι, είχε ταλέντο στη σκηνοθεσία, Αντώνη. Λοιπόν, και έχει ονομαστεί το βίντεο αυτό. Η κατσικούλα κάνει βόλτα στην Ελβετία, οπότε. Εγώ το έχω ονομάσει. Το έχω ονομάσει έτσι, ναι. Λοιπόν, θα το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, σημασία έχει ότι εκτός της παραλίας υπάρχουν και αυτές οι όμορφες χώρες που είναι πανέμορφες χειμώνα καλοκαίρι και τώρα λιώνουν τα χιόνια εκεί. Έχουν μια φυσική ομορφιά. Είτε είσαι στη θάλασσα, είτε είσαι στο βουνό, είτε είσαι σε μια πεδιάδα. Ναι, μα θα το απολαύσεις. Αρκεί να μπορείς να έχεις το μυαλό να είσαι ελεύθερος. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ελευθερία. Να πούμε για την ελευθερία κινήσεων. Ελευθερία έκφρασης. Ελευθερία έκφρασης είναι και χορός και για κάποιους είναι τρόπος ζωής. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Τσιμπίδης που θα έχουμε μαζί μας εδώ να μας πει τα πάντα, να μας μαγέψει. Χορευτικά βέβαια, όχι εδώ ακριβώς, αλλά έχουμε ετοιμάσει διάφορα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Μιλάω στο ελληνικό, είσαι μικρός κι εσύ, δεν μπορούμε να μιλάμε στο πληθυντικό. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχεις κάνει πολλά πράγματα και ειδικά έτσι πρόσφατα από κάποια μας μετέφερες πάλι στη μαγεία αυτή του χορού. Τι ήταν αυτό που έκανες τελευταία με μια παράσταση? Είχατε στην Believe It Lema, δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Την Τετάρτη είχαμε την ετήσια παράσταση τη χορευτική της iDance Studio, που είναι η σχολή μου. Και κάναμε τη μαθητική μας παράσταση ουσιαστικά, όλες οι μαθητικές. Δηλαδή, ναι, για να τελειώσει η χρονιά. Ήταν η πρώτη μας χρονιά φέτος. Οπότε έκλεισε όμορφα με αυτό το θέαμα. Ασχολείσαι με το χορό χρόνια και πώς προέκυψε αυτή η απόφαση ή δεν ήταν απόφαση και απλά ήταν κάτι που προήλθε από το ένστικτο, ας πούμε. Ασχολούμαι με το χορό τα τελευταία 13 χρόνια. Mm. Ξεκίνησε τελείως στην τύχη και στην πλάκα και μπορούσα να εκφραστώ με τέτοιο τρόπο που μετά δεν μπόρεσα να το αφήσω. Με επέλεξε ο χορός ουσιαστικά. Σε συνεπήρε όλο αυτό. Ναι. Τι είδες χορό? Ασχολούμαι επαγγελματικά με τους κοινωνικούς Latin χορούς. Αυτοί οι χοροί έχουν διάφορες εκφάνσεις. Έχω ασχοληθεί και με το διαγωνιστικό τους κομμάτι και ασχολούμαι πλέον σαν χορογράφος, να χορογραφώ μαθητές ή άλλους δασκάλους και να στέλνω σε διαγωνισμούς. Έχω ασχοληθεί με το κοινωνικό τους κομμάτι, το οποίο είναι ο κόσμος να γνωριστεί μεταξύ τους, να χορέψει στο πάρτι και να εκφραστεί, που ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό, είναι για όλους αυτοί οι χοροί. Και με το καλλιτεχνικό τους κομμάτι, που είναι αυτό που μετρώει, να πω κάτι, να πω την ιστορία μου, μέσα από τη χορογραφία μου και να περάσω τα μηνύματα που θέλω να περάσω. Γιάννη, έχεις πάρει μέρος σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και πανελλήνιους, άλλους διαγωνισμούς οι οποίοι σε έφεραν ακόμα πιο έντονα στο χορευτικό προσκήνιο, αν θέλεις. Θέλουμε να μας πεις έτσι τις εμπειρίες σου. Ωραία, έχω κερδίσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία Σάλσα, στην κατηγορία Latin, στην Alpha Class λέγεται, που είναι οι τρεις Latin χοροί. Και έχω ταξιδέψει στο παγκόσμιο κύπελο Latin χορών στην Αμερική δύο φορές. Και εκτός αυτού... Στο παγκόσμιο? Ναι. Βλέπουμε και πλάνα παρεμπιπτόντως. Εδώ είναι solo χορός όμως. Ναι, εδώ είναι το solo μου, το οποίο πλέον είναι κάτι που δεν είναι διαγωνιστικό, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι εδώ, προσπαθώ να αναζητήσω καινούργιους δρόμους με διαφορετική μουσική και να κάνω καινούργια πράγματα που είναι εκτός του διαγωνιστικού κομματιού. Στον παγκόσμιο, στους παγκόσμιους διαγωνισμούς που έχεις πάρει μέρος, ήταν τι χορός και είχες παρτενέρ. Σάλσα. Ναι, ναι. Συμμετείχα στη Σάλσα. Και έφτασα να είμαι στους φιναλίστ στα τελικά του παγκοσμίου. Πολύ συγκινητικό. Και εκτός από αυτού, το σημαντικότερο νομίζω για μένα ήταν όταν οι μαθητές μου κατέφεραν και κέρδισαν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Χορευτές που ήταν εμένα τα είδωλά μου παλιότερα. Οπότε εμένα αυτό ήταν για μένα αυτό που νιώθω ότι ήταν η μεγαλύτερη μου στιγμή. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί που κατάγεται από μια επαρχία
το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, η Κρήτη είναι κάτι σαν, είναι μια μικρή κοινωνία σε σύγκριση με άλλους διαγωνιζόμενους που είναι από μεγάλες χώρες ή πόλεις. Να διακριθεί σε κάτι τόσο μεγάλο όσο είναι μια παγκόσμια διοργάνωση χορού. Θέλει να το αγαπάς πολύ, να έχεις πολύ μεράκι. Εμένα με βοήθησε προσωπικά πολύ και η ενόργανη που έκανα μικρός. Α, έχεις λοιπόν άλλο, έχεις άλλη βάση, ναι, πέρα από το χορό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πειθαρχία αυτό το πράγμα και στο να μπορείς να δείξεις και καλλιτεχνικά αλλά και αθλητικά κάτι πολύ όμορφο. Θεωρείς ότι αν έμενες σε κάποια μεγαλύτερη πόλη ή στο εξωτερικό, θα ευνούσαν περισσότερο οι καταστάσεις και οι συγκυρίες? Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πλέον που είναι πιο δύσκολα και υπάρχει και η κρίση και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για να ταξιδεύεις προς τα έξω. Αλλά είχα και τις επιλογές μου κάποια φορά να φύγω και να μείνω, αλλά ήθελα να μείνω στην Κρήτη γιατί εδώ πέρα να μου άλλαξε ο χορός τη ζωή μου και θέλω να βοηθήσω σε όλη την Κρήτη έστω και έναν άνθρωπο να αλλάζω κάθε φορά και να τον βοηθάω να γνωρίσει αυτόν τον κόσμο, μετράει για μένα πάρα πολύ. Καμιά φορά λέμε ότι ο χορός δεν είναι ο πιο έντονος τρόπος εκγύμνασης. Βλέπουμε όμως ότι τα ωραιότερα σώματα πραγματικά τα έχουν οι χορευτές. Και εντάξει, και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο έτσι μπροστά μας. Αλλά θέλουμε να μας πεις από τη δική σου οπτική πλευρά. Είναι όντως ένα είδος καλής γυμναστικής ή εκγύμνασης κάποιου που θέλει να ασχοληθεί έστω ερασιτεχνικά για να μπορέσει να φτιάξει το κορμί του, ας πούμε, ή να έχει αυτό ως τρόπο γυμναστικής καθημερινά? Σε βοηθάει πολύ στην ψυχολογία. Mm-hmm. Ο Έλληνας δεν θέλει να πάει στο γυμναστήριο γιατί βαριέται, κουράζεται, ενώ με το χορό μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία και ο τρόπος που θα το προσεγγίσει αυτό. Και μετά χώρια τη γυμναστική, δηλαδή όσοι κάνουν διαγωνιστικά το χορό χρειάζεται να κάνουν γυμναστική για το χορό, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στο χορευτικό κομμάτι. Εσύ κάνεις και κάποιο άλλο είδος λοιπόν γυμναστικής για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε διάφορες παραστάσεις, σε διάφορους διαγωνισμούς που παίρνεις μέρος? Ναι, έχουμε ένα σαν πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο έχω ένα γυμναστή και με καθοδηγεί, αλλά σε συνεργασία μαζί του ξέρει και αυτός τι χρειάζομαι, mm-hmm, και ξέρω και εγώ πώς να τον προσεγγίσω και από την ενόργανη που έχει πολλά κοινά σημεία με το χορό, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, να φτιάξουμε το σώμα μας έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Ναι. Συνάντησες κάποιες δυσκολίες και στην προπόνησή σου ή γενικότερα στον τρόπο που θέλεις να εξελιχθείς αυτό το χώρο? Πάλι επειδή είμαστε επαρχία, αυτό, δεν υπάρχουν υποδομές και κάποια περίοδο πήγαινα σε ένα σύλλογο αθλητικό ενόργανης εδώ στο Ηράκλειο για να κάνω προπόνηση εκεί πέρα όσον αφορά να κάνω κάποια ακροβατικά που είχε σκάμα με αφρολέξ, το οποίο είναι ένα σκάμα, πώς είναι, αντί για άμμος, αλλά με αφρολέξ για να, άμα πέσεις, να μην χτυπήσεις. Μπορεί να γίνει κάτι για τη βελτίωση της κατάστασης και γενικότερα για να έχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες τα παιδιά που ασχολούνται με το χορό. Και να εξελιχθούν, να ανελιχθούν, να το πάρουν και εκείνα ζεστά. Ναι, η Ευγενία μιλά από ένα επίπεδο γενικότερο, δεν εννοεί. Γιατί σίγουρα σε μια ιδιωτική σχολή μπορεί να ρυθμίσει ο ιδιώτης να έχει έναν. Ουσιαστικά αυτό, πιο ιδιαίτερο χώρο, ότι κάνει ο καθένας και με την προσπάθεια που κάνει σε προσωπικό επίπεδο για να το κάνει αυτό παραπάνω. Αλλά δεν είναι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι που βοηθάει για την πρόθεση του χορού γενικότερα. Γιατί κατά βάση αυτό είναι ένας κοινωνικός χορός που είναι για όλους, για να χορέψω εγώ με σένα και να περάσουμε καλά και να εκφραστούμε και να ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματά μας, ας πούμε. Οπότε οι διαγωνισμοί έχουν βοηθήσει στο να καταφέρω να το προωθήσω αυτό σε όλη την Κρήτη και τώρα κάνω μαθήματα και στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά και κάθε μέρα είμαι σε άλλη πόλη και βοηθάω και τους καθηγητές στις σχολές που συνεργάζομαι και τα αντίστοιχα ζευγάρια σε επίπεδο διαγωνιστικό. Αλλά αυτό που με νοιάζει πιο πολύ είναι ο απλός ο κόσμος που δεν είναι. Ναι, εξοικειωμένος με λάδι χορού. Ναι, ούτε δεν θα το κάνει για άθλημα. Θέλει να έρθει, να περάσει καλά, να μάθει και πέντε πράγματα μέσα από αυτό, να κοινωνικοποιηθεί και να μπει σε όλη αυτή την κουλτούρα, την λατινοαμερικάνικη και
τη χορευτική, η οποία είναι, σου αλλάζει όλη τη ζωή ουσιαστικά. Εσύ όταν το ξεκίνησες αυτό πριν 14 χρόνια, την περίμενες όλη αυτή την αναγνώριση, όλη αυτή τη ζωή που κάνεις σήμερα? Παρατηρούμε και θα ήθελα να μας πεις τι είναι αυτό που βλέπουμε εκεί. Ωραία, αυτό είναι από το μεγαλύτερο φεστιβάλ σάλσα στην Ελλάδα που γίνεται. Είναι ένα μήνα πριν, εδώ χορεύουμε την ντάμα μου, την Γκέλη, την Ιορδανίδου. Είμαστε καλεσμένοι εκεί πέρα για να κάνουμε μαθήματα, να διδάξουμε και να παρουσιάσουμε τις χορογραφίες μας. Είμαι κάθε χρόνο σε αυτό το φεστιβάλ, είναι η 10η χρονιά φέτος που γίνεται. Και είμαι με την ομάδα μου και τους Salsa Mystics και την τάμα μου, διδάξαμε και μαζεύεται κόσμος από όλο τον κόσμο, από όλη τη χορευτική κοινότητα της Ελλάδας, αλλά και από όλο τον κόσμο γενικότερα που έρχεται για να μάθει και να χορέψει και να περάσει καλά. Και να μοιραστεί πράγματα, όπως μοιράζεσαι και εσύ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όπως είναι αυτό το φεστιβάλ που χορέψαμε εκεί πέρα, κάνω εγώ ένα φεστιβάλ στα Χανιά, που λέγεται Χανιά Salsa Festival και είναι ομοίων προδιαγραφών, αλλά μικρότερο σε μέγεθος. Πότε γίνεται αυτό? Γίνεται στα μέσα του Σεπτέμβρη και γίνεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Οπότε είναι νομίζω 13 με 15 Σεπτέμβρη πέφτει φέτος. Θα ξαναέρθεις να μας το πεις. Να μας το πεις, να μας το παρουσιάσεις. Θα μας έρθεις τον Ιούλιο εδώ, πριν κλείσουμε, να μας το πεις, να καλέσουμε τον κόσμο. Και είναι το φεστιβάλ αυτό είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο? Είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Έχουμε μαθήματα που είναι και για αρχάριους αλλά και για πολύ προχωρημένους. Mm-hmm. Φέτος είναι η 5η μας χρονιά. Θα κάνουμε πρώτη φορά πάλι και εμείς διαγωνισμό χορού για να βάλουμε και τα μικρά παιδάκια πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί βοηθάει στο να μεγαλώσει η κοινότητα παραπάνω. Mm-hmm. Και έχουμε πάρτι μέχρι το πρωί. Shows, μαθήματα και όλα αυτά. Έχοντας γυρίσει την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο και το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, διακρίνεις, φαντάζομαι ότι ο κριτικός τον αγαπάει το χορό. Τους παραδοσιακούς, αρκετά τουλάχιστον από όσο ξέρω. Το Latin χορό. Ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια και ακόμα υπάρχει κόσμος που δεν το βλέπει εύκολα, αλλά αλλάζει πάρα πολύ και έχει μεγαλώσει πολύ η κοινότητα. Mm. Σχετικά με το 13 χρόνια πριν που ξεκίνησα, τώρα είναι πολύ πιο πολύ ο κόσμος, πολύ πιο εύκολο κάποιος να το προσεγγίσει και είναι πολύ όμορφο γιατί βλέπεις άτομα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάνανε παρέα μεταξύ τους, να γίνονται φίλοι, να κάνουν παρέα και να έρχονται όλοι μαζί σε αυτό πολύ όμορφα και να αγκαλιάζονται. Θέλεις να μας πεις λίγο για την κουλτούρα αυτή, τη λατινογενή κουλτούρα? Γιατί πέρα από το πιο παθιάρικο και ερωτικό στοιχείο που βγάζουν οι χοροί τους, γιατί έτσι είναι, και έχουμε δει και τόσους ταινίες, τάγκο, σάλσα, όλα αυτά πρέπει να έχεις νομίζω και την κατάλληλη ντάμα ή τον κατάλληλο παρτενέρ κάθε φορά για να ταιριάξει, να υπάρξει χημεία. Ναι, νομίζω ότι όλοι επηρεαζόμαστε από αυτούς τους χορούς σε αυτό το βαθμό. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ζευγάρι που χορεύει. Τι είναι τελικά αλήθεια, τι ισχύει, τι μπορεί να κάνει κάποιος μέσα από το χώρο, το Latin χορό, και τι υπάρχει στα ρίζα? Αυτοί οι χοροί γεννήθηκαν στην περιοχή της Καραϊβικής. Οι ρίζες τους είναι αφρικάνικες κατά κόρον, αλλά με το να έρχονται οι σκλάβοι από την Αφρική στη Λατινική Αμερική, έφεραν μαζί και τα ήθη και τα έθιμά τους και τους χορούς τους και κάπως έτσι εξελίχθηκαν και τα τελευταία 60 με 80 χρόνια, από 60 ναι, με 80 χρόνια είναι η σάλσα που γεννήθηκε εκεί πέρα και μεγαλώνει και πλέον είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε και εμείς το μεσογειακό μας ταπεραμέντο και βοηθάει, μοιάζουμε πάρα πολύ με τους Λατινοαμερικάνους. Θέλουμε όμως, τρόπο υπάρχει να εκφραστούμε, ψάχνουμε έναν τρόπο να εκφραστούμε με αυτόν τον τρόπο, οπότε υπάρχει αυτό που λες, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα τι θέλει, πώς να εκφραστεί, αλλά κάτι τον τρώει μέσα του και ψάχνεται. Και γι' αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την κρίση, ψάχνει ο κόσμος να βρει εναλλακτικούς τρόπους να διασκεδάσει και να περάσει καλά, που να είναι ουσιαστική και ο χορός σε βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχολογία για να αισθανθείς καλύτερα και την άλλη μέρα και στη δουλειά σου, για να αισθανθείς να κάνεις τη γυμναστική σου, για να περάσεις καλά, να γνωρίσεις κόσμο.
Πέρα από το χορό, το λατινοαμερικάνικο χορό, είναι πάρα πολύ ωραία και τα τραγούδια τα οποία συνοδεύουν αυτό το χορό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και από τις ταινίες με τον Αντώνιο Μπαντέρας ότι τα τραγούδια είναι αυτά που πραγματικά μένουν και μετά τα ακούς και όντως σε ταξιδεύουν λίγο σε άλλη κουλτούρα, αλλά σε βοηθάνε και αυτά έτσι κάπως να ανοίξεις τους οριζοντές σου. Ναι, υπάρχει τώρα τελευταία και ένα κύμα λατινοαμερικάνων καλλιτεχνών που είναι πολύ εμπορικοί και έχουν φέρει και μια τέτοια μόδα και προς τα δω και αυτό βοηθάει παραπάνω. Αλλά η μουσική αυτή της σάλσα είναι πολύ πλούσια, γιατί γι' αυτό τη λένε και σάλσα. Είναι μια μίξη πολλών χορών και πολλών μουσικών και ο καθένας βάζει τη δική του πινελιά και έχει εξελιχθεί και έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο. Από jazz στοιχεία, από απλά στοιχεία αφρικάνικα, κρουστά, μέχρι ο καθένας βάζει και τη δική του πινελιά. Εσύ αυτό σχεδιάζεις προφανώς, όποτε χορεύεις και όποτε ετοιμάζεις κάτι, είτε σε διαγωνιστικό επίπεδο είτε όχι, αυτό σχεδιάζεις, βάζεις δικά σου στοιχεία μέσα, έτσι. Είναι προς χορογραφείς πριν κάποιο διαγωνισμό. Ωραία, για τους διαγωνισμούς έχει φτιάχνει συγκεκριμένη χορογραφία. Υπάρχουν και κάποιοι που σου επιτρέπουν να αυτοσχεδιάσεις, αλλά ακόμα και σε αυτούς πας με συγκεκριμένη χορογραφία. Αλλά όταν χορεύεις σε ένα πάρτι, όταν εγώ σου ζητήσω να χορέψουμε ένα χορό, εκεί είναι αυτοσχεδιαστικό τελείως και πρέπει να έρθουμε να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα και να μπορεί να έχουμε και χημεία, μπορεί και να μην έχουμε, αλλά κάποια πράγματα θα τα καταφέρουμε. Άρα στις πόλεις που πας, μπορεί να τύχει να προτείνεις μια ντάμα που δεν γνωρίζεις να χορέψεις μαζί. Ακριβώς. Αυτό και γίνεται πολύ. Παντρεύονται όλα αυτά που γνωρίζεις εσύ ή εκείνη, ή μπορεί να κατευθύνεις εσύ εκεί. Ναι, ο καβαλιέρος κατευθύνει ή η ντάμα. Ο καβαλιέρος οδηγεί και η ντάμα ακολουθεί. Επειδή ο καβαλιέρος είναι πιο δυνατός, επειδή είναι ο άντρας. Γι' αυτό. Μπορεί νομίζω να είναι έτσι φαινομενικά και ουσιαστικά η ντάμα να κινεί τα νήματα. Αυτό θα μας πει τώρα. Σε πολύ ψηλό επίπεδο θεωρώ ότι μπορεί και η ντάμα να προτείνει να κάνει κάτι και άμα θέλει ο καβαλιέρος να της οδηγήσει αυτό ή να της οδηγήσει κάτι άλλο. Αλλά ο καβαλιέρος είναι η κορνίζα και η ντάμα είναι αυτή που το ομορφαίνει, αυτό που θα επιλέξει ο καβαλιέρος να οδηγήσει. Ωραία το είπες, η κορνίζα και η ντάμα το ομορφαίνει. Έχεις καταφέρει αρκετά πράγματα, σίγουρα, αλλά δεν μου φαίνεσαι για άνθρωπος που εφησυχάζεσαι, οπότε νομίζω ότι θα έχεις κάποια σχέδια για το μέλλον. Τι έχεις για το μέλλον στο μυαλό σου? Αυτή την περίοδο ψάχνω και λίγο διαφορετικές μουσικές από τις κλασικές λατινοαμερικάνικες. Με την ομάδα μου του Salsa Mystics πέρσι κάναμε το Περασμένες μου αγάπες του Χιώτη. Φέτος κάναμε το Sympathy for the Devil των Rolling Stones που έχει μέσα κάτι λατινοαμερικάνικα κρουστά, οπότε δεν είναι απλά ένα rock άσχετο, έχει κάποιες βάσεις να το ακολουθήσουμε. Και γενικά ψάχνω πάντα κάτι διαφορετικό να με κεντρήσει καλλιτεχνικά, να το βλέπω πάντα ερασιτεχνικά και σαν ερασίς της τέχνης να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να παίρνω από αυτό. Είναι ωραίο αυτό που λες, σαν εραστής τέχνης, γιατί δεν πρέπει όντως να εφησυχαζόμαστε, όσο και να γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο που ασχολούμαστε. Και είναι ωραίο που αυτοσχεδιάζεις και ψάχνεις άλλη μουσική, κάτι διαφορετικό να βάλεις μέσα σε όλο αυτό που κάνεις. Και φαίνεται, όποιος σε ψάξει, εάν πατήσει κανείς για να είναι τσιμπίδης, έχεις πολλά διαφορετικά από αυτά που έχουμε συναντήσει συνήθως. Νομίζω ότι αυτό είναι που σε κάνει και να διαφέρεις. Οι μαθητές τι σου λένε? Τους αρέσει όλο αυτό και τα πολύ προχωρημένα μου παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να το προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο αυτό που κάνουμε, αλλά και από τους αρχάρις που ξεκινάνε τώρα που απλά κάνουν για να μάθουν μερικά βηματάκια, θέλουν και αυτοί να το προωθήσουν το χορό γενικότερα και το χορό. Δεν είναι μόνο τέχνη για την τέχνη, τέχνη για να πούμε και 2-3 πράγματα, για να περάσουμε και 2-3 μηνύματα. Υπάρχει κάτι που τους δίνει σαν συμβουλή ώστε να ασχοληθούν με το χορό? Μπορεί να το αγαπάνε, ναι, αλλά μπορούν να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά, τουλάχιστον εδώ που ζούμε? Και αν όχι, αν υπάρχουν κάποια εμπόδια, εσύ τι τους συμβουλεύεις ώστε να τα ξεπεράσουν? Εγώ τους λέω να το σκεφτούν πολύ καλά, άμα θέλουν να το κάνουν αυτό. Γιατί δεν είναι μια εύκολη επιλογή. Πρέπει να το σκεφτούν ότι σαν αν δεν έχουν άλλη επιλογή. Οπότε εγώ σκέφτηκα για μένα ότι
δεν είχα άλλη επιλογή. Ήταν ό,τι άλλο και να έκανα, δεν θα ήμουν ευτυχισμένος με τον εαυτό μου. Οπότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή για μένα. Είναι αυτό που θέλω και αυτό που με τρώει. Είναι αυτό. Έχουμε, δεν δώσαμε τυχαία το τίτλο αυτό, ότι ο χώρος για σένα είναι τρόπο ζωής. Και το επέλεξε γιατί δεν μπορείς χωρίς αυτό. Και αυτό είναι το μαγικό σε όλους εσάς, καλλιτέχνες που ασχολείστε είτε με το χώρο είτε με τη μουσική. Όταν δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό, συνήθως έτσι το κάνεις πολύ καλά. Γι' αυτό και ξεχωρίζεις, γι' αυτό και το αγαπάς και έχεις αυτό που έχεις δημιουργήσει και με τους μαθητές σου. Μας μετέφερε στον κόσμο αυτό την Billy Bethlehem, η Αναστασία Μπιτζουλέο μας είπε τα καλύτερα τις προάλλες που βρέθηκε εκεί, ήταν τυχερή. Και δεν ξέρω, εσύ έχεις κάνει θυσίες. Όλοι κάνουν θυσίες σίγουρα. Δεν γνωρίζω αν ο χώρος έχει τους ίδιους τραυματισμούς αυτού του είδους χορού, γιατί και εγώ έχω περάσει από τον μπαλέτο, υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Στο Λάτιν συναντάμε έτσι συχνά τραυματισμούς, υπάρχει το ίδιο... Υπάρχει όταν δεν είσαι γυμνασμένος αρκετά για να το κάνεις. Mm-hmm. Οπότε ό,τι κάνεις σε υψηλό επίπεδο και διαγωνιστικό επίπεδο, πρέπει να έχεις όχι μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά την αντοχή το σώμα σου να φτάσει να είναι ευλίγιστο σε ακραίες θέσεις και δυνατό σε ακραίες θέσεις. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί κάποιος να σηκώσει το πόδι του, πρέπει να είναι και δυνατό εκείνη την ώρα και πανέμορφο να γίνει. Οπότε όλα αυτά θέλουν πολύ δύναμη. Την έχεις αυτή. Ήθελα να σας πω κάτι που ξέχασα στα σχέδιά μου. Σκέφτεσαι. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι σκέφτεσαι παράλληλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλει να μας πει. Για τα σχέδιά μου ήθελα να πω ότι τώρα συνεργάζομαι με τον Αντώνη του Φράγκο που είναι και που είναι εδώ πίσω στις κάμερες και δεν ακούγεται. Και ο οποίος είναι οπερατέρ και κάποιες χορογραφίες που φτιάχνουμε τις προσεγγίζουμε και με το καλλιτεχνικό μάτι της κάμερας, ας πούμε, και το πώς μπορούμε να το δούμε και με διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο για show από ένα πλάνο, να πούμε μια ιστορία μέσα από την κάμερα και το χορό μαζί. Έχετε ετοιμάσει κάτι ή το ετοιμάζετε? Έχουμε ετοιμάσει ένα που παίζει, που είναι αυτό το solo μου που βλέπετε. Ναι. Και ετοιμάζουμε τώρα και άλλα πράγματα που... Πρέπει να μας τα στείλετε για να τα έχουμε και εμείς να τα δούμε και να τα έχει... να μας τα δείξει το θανέτημα. Αλλά να έρθει μαζί με τον συνεργάτη μπροστά από τις κάμερες, όχι πίσω από τις κάμερες. Το βλέπουμε αυτό, Αντώνη, το ξέρουμε. Να έρθεις εδώ όμως να μας το έχει κοκκινήσει. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι πέρα από αυτά που ετοιμάζεις, ετοιμάζεις πολλά άλλα ακόμα και πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος. Είναι ωραίο. Είναι στοιχείο, όπως λες εσύ τώρα, για τη Λατινική Αμερική, η οποία είναι κομμάτι του πολιτισμού, όπως έχουμε εμείς την παράδοση, όπως έχουμε εμείς το Μαλεβιζότη, τους παραδοσιακούς μας χορούς. Κάπως έτσι είναι και αυτό εκεί, αλλά επειδή έχει έρθει πολύ έντονα και στην Ελλάδα, είναι ωραίο να ανοίγουμε τους ορίζοντες, όπως είπε και η Ευγενία, και να μαθαίνουμε άλλους χορούς. Όπως μαθαίνουμε τους χορούς της Πάνω Ελλάδας, να μαθαίνουμε και τους χορούς αυτούς. Ναι, μα νομίζω ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Ναι. Ναι, το έχει αγκαλιάσει. Δεν είναι να ξεχνάμε και τα δικά μας, να κάνουμε και τα δικά μας, αλλά είναι ωραία και αυτά. Γιατί έχουν διαφορετική προσέγγιση από τα παραδοσιακά τα δικά μας, που τα παραδοσιακά τα δικά μας. Νομίζω δεν μας ολοκληρώνουν αυτό που είμαστε σαν λαός και σαν άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε κάτι φλογερό πάντα μέσα μας, έχουμε αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο που... Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και η παραδοσιακή μας χορή είναι αυτή και αν είναι φλογερή. Τώρα δεν θα ξεχάσουμε όλα αυτά που κάνουν, τα κόλπα που κάνουν οι άντρες, τα βγαίνουν μπροστά. Κάπως έτσι λειτουργεί και στη Λατινική Αμερική πολύ χορή. Και μόνο με το, όπως φιγούρες, στο σόλο, ας πούμε. Ναι, ναι. Καλά, σίγουρα. Είναι ένα είδος ταξιδιού. Στο μυαλό μου τουλάχιστον έτσι το έχω. Γιατί όταν πας σε ένα ταξίδι, το νούμερο ένα πράγμα που θέλεις να κάνεις και κάνεις είναι να γνωρίσεις την κουλτούρα του λαού. Με το χορό, με έναν χορό που έρχεται από μια άλλη χώρα, γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα του λαού αυτού. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και έχει πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα. Αν κρίνεις από. Καλά, τώρα αυτό που βλέπουμε που κάνεις εσύ, άστο. Αυτό είναι ξεκάθαρα γυμναστική. Δηλαδή παρά είναι. Αλλά μέσα από τη σάλσα, μέσα από το τάγκο, μέσα από τόσα άλλα, δεν θυμάμαι πόσους άλλους χορούς έχει. Μαθαίνεις πολλά, παίρνεις πολλά στοιχεία. Όπως είναι για παράδειγμα στην Πορτογαλία που χορεύουν μυρολόι, που χορεύουν. Περνάς τον έρωτα, περνάς τον πόνο, περνάς τα πάντα μέσα από το χορό. Και είναι πολύ έντονο και στους Λατινοαμερικανούς. Και εκφράζεσαι. Και αυτό βγαίνει. Έντονα. Η μπατσάτα. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Πολύ μου αρέσει. Τι είναι η μπατσάτα, για μπατσάτα. Η μπατσάτα έρχεται από τον Άγιο Δομήνικο. Ο εθνικός τους χορός είναι το μερέγγι, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ, γιατί
έχει μια πολύ δυνατή αγκαλιά και έχει πολύ πάθος μεταξύ των δύο παρτενέρ. Ναι, είναι πολύ ερωτικός χορός. Εγώ είπα στην αρχή για ερωτικούς χορούς, αλλά μας το γύρισα από αλλού ο Γιάννης. Δεν μας εστίασε στο ερωτικό κομμάτι. Εντάξει, όταν έχεις παιδάκια που μαθαίνει, διδάσκεις αυτή τη στιγμή σε μικρές ηλικίες, έτσι δεν είναι? Σε όλες τις ηλικίες. Έχουμε από παιδάκια από 7 χρονών μέχρι 67. Ορίστε. Να σου στείλω τη μαμά μου που τα αγαπάει. Αγαπάει του λάθη. Μαζί με τη μαμά μου θα πάνε. Ναι, ορίστε. Να κάνουμε ζευγάρι. Λέμε να ζωή. Μόνο οι μαμάδες και τα παιδάκια. Γιατί όχι. Εντάξει, εμείς. Ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, κατάλαβε. Λέμε λίγο ακόμα. Έχω περάσει κι εγώ από Latin χορούς, αλλά μάλλον δεν είχα τον κατάλληλο παρτενέβρεση, Γιάννη, γι' αυτό. Πρέπει να πάμε. Κι εγώ, αλλά μικρούλα, ήμουν 2 χρόνια έκανα. Αλλά τα είχα μάθει αυτά όλα τα βασικά. Τώρα η κοινότητα έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως πριν. Υπάρχει πολύ κόσμο που χορεύει και όχι μόνο εδώ στην Κρήτη από άκρη σ' άκρη, αλλά παντού. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που γίνεται και όπως γίνεται το φεστιβάλ τώρα στα Χανιά ή στην Αθήνα που είδαμε πριν τα πλάνα, έτσι γίνονται παντού διάφορα τέτοια φεστιβάλ που μπορείς να πας και να γνωρίσεις κόσμο και να χορέψεις και να επικοινωνήσεις και να... Και να μοιηθείς και να ασχοληθείς και εσύ με αυτό. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και θαυμάζω, κάτι τελευταίο θα πω, είναι ότι όποιος ασχολείται με τους Latin χορούς, όπως και με τον μπαλέτο, αλλά πιο πολύ το διακρίνω με τους Latin χορούς, τις γυναίκες κυρίως, έχει σώμα. Μια ιδιαίτερη κορμοστασιά. Ας το σώμα, δηλαδή η κορμοστασιά, έτσι όπως περπατάει, είναι πάρα πολύ ωραίο το, η αίσθηση που αφήνει, όπως κουνάει τα χέρια, έχει ίσιους ώμους, αυτό. Ο κάθε χορός έχει κάτι να δείξει συγκεκριμένο, οπότε κάτι άλλο θα δείξει το μπαλέτο, κάτι άλλο θα δείξουν τα Latin. Όλοι είναι παρεξηγημένα ότι είναι η κίνηση των βοφών. Αλλά άμα ψάξεις λίγο βαθύτερα, είναι λίγο σαν μάθημα βέβαια αυτό που κάνω, είναι το πώς αλλάζεις βάρος από το δεξί στο αριστερό και από το αριστερό στο δεξί. Η τέχνη του να μεταφέρεις το βάρος σου είναι ουσιαστικά. Και αυτό απ' έξω μπορεί να το δει κάποιος και να πει «Α, κουνάνε τους γοφούς τους δηλαδή», αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Όχι, είναι σαν να μαθαίνεις να περπατάς με ίσιο το κεφάλι σου και τον αυχένα σου και γι' αυτό μοιραία μπορεί να υπάρχει αυτή η κίνηση. Μαθαίνεις πολλά πράγματα και να κρατήσουμε αυτό, όπως, όπως μαθαίνουμε και εμείς στους παραδοσιακούς χορούς, κάπως έτσι και στους Latin χορούς και όχι μόνο. Είναι ιδεολογία, είναι ιστορία, είναι πολλά πράγματα και σε ευχαριστούμε που μας μετέφερες σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ να συνεχίσεις έτσι, τόσο δημιουργικά. Θα σε περιμένουμε πάλι να μας δείξεις τα βίντεο με τον Αντώνη, τα πλάνα, τις φωτογραφίες, οτιδήποτε. Ναι. Μην κλείνεις το στόμα σου μαζί με τον Αντώνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη. Καλή συνέχεια. Γιάννη Τσιμπίδης μαζί μας.